και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο πόλεμος του εμβολίου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κράτη και φαρμακοβιομηχανίες κονταροχτυπιούνται για την απόδοση ευθυνών. Πέρα από όλες τις υπόλοιπες σοβαρές παρενέργειες που προκαλεί αυτή η κατάσταση, δημιουργεί και πρακτικά ζητήματα όσον αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού σε όλες τις χώρες και προφανώς και στη δική μας. Την ίδια στιγμή, οι απίθαρχοι προκαλούν εκ νέου επιβάρυνση στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. Τα μέτρα σκληραίνουν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Και η συζήτηση για ηλεκτρονικούς κόφτες στην ανεξέλεγκτη συμπεριφορά είναι και πάλι στο προσκήνιο. Για τα συγκεκριμένα πολύ σοβαρά ζητήματα φιλοξενούμε και συζητάμε στις σημερινές αναλύσεις με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Γιώργο Γιωργαντά. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι δεδομένο ότι επιδημιολογικά δεν έχει μετρηθεί ακόμα η αγορά με την επαναλειτουργία της, αλλά έχετε μία εικόνα εσείς από τα SMS τα οποία στέλνουμε. Πόσο χαλαρώσαμε, τι εικόνα έχετε? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι διαφορετικά από την περίοδο πριν το άνοιγμα της αγοράς. Το ένα είναι ότι ο όγκος των SMS είναι κατά 13% αυξημένος. Αλλά πλην αυτού του στοιχείου υπάρχει και η αύξηση από την μετακίνηση των εργαζομένων στα καταστήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αύξηση. Βεβαίως υπήρχαν και μερικά σημεία στα οποία η εικόνες είναι αυτές που μας ανησύχησαν. Γιατί υπήρχε πράγματι ένας συνωστισμός ανθρώπων όπου άσχετα αν τηρούνταν τα μέτρα, δηλαδή η μάσκα, δεν μπορούσαν να υπάρχουν οι αποστάσεις. Και ενώ μέσα στα καταστήματα, όπως νομίζω όλοι διαπιστώσαμε, πράγματι ήταν υποδειγματική η κατάσταση με τους εργαζόμενους και τους πελάτες να τηρούν τα μέτρα. Σε κάποιους εμπορικούς δρόμους η εικόνα η οποία εμφανίστηκε δεν ήταν αυτή η οποία θα μας άφηνε αδιάφορους. Mm-hmm. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν σημερινές νέες τις αποφάσεις από την κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή θέλω να το σημειώσω εδώ, είναι μια δυναμική διαδικασία η διαδικασία της αντιμετώπισης αυτού του ιού από την μία για την προστασία της δημόσιας υγείας, από την άλλη για την προστασία, μάλλον να το πω, για την ενίσχυση της οικονομίας σε όποιους τομείς μπορούμε. Το σύστημα δεν μπορεί να ελέγξει, κύριε Υπουργέ, όταν προσπαθούμε να το τριπλάρουμε, όταν προσπαθούμε να το κοροϊδέψουμε, δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Αναφέρομαι στον αριθμό, ας πούμε, των SMS που μπορούμε να στείλουμε. Τι έκαναν πάρα πολύ, να το πούμε στους τηλεθεατές μας. Στέλνουν SMS, το κάνουν ακόμα, στέλνουν SMS, παραδείγματος χάρη το 2 για να βγουν στην αγορά, υποτίθεται για να ψωνίσουν ή για να ψωνίσουν. Όταν παρέρχεται το 2ωρο και δουν ότι δεν τους έχει ελέγξει κανένας, ξαναστέλνουν SMS, ουσιαστικά ανανεώνοντας το χρόνο παραμονής τους έξω. Κοιτάξτε, πολύ σωστά το λέτε. Εμείς όταν θεσπίσαμε το 13.033 ως έναν εναλλακτικό τρόπο για τη μετακίνηση των συμπολιτών μας στο πρώτο lockdown, προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται με την εκτύπωση ενός εγγράφου το οποίο θα κουβαλούν μαζί τους, ήταν ακριβώς ο σκοπός του αυτοπεριορισμού αλλά και συγχρόνως της δυνατότητας ελέγχου με τη μετακίνησή μας. Όμως είχαμε πει τότε ότι επειδή πρέπει ακριβώς να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα του καθενός, και αυτό είναι μια γενική αρχή που υπηρετούμε στο Υπουργείο με βάση και την εσωτερική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν κρατούνταν και δεν κρατείται κανένα αρχείο από την αποστολή των μηνυμάτων. Το μόνο που έχουμε εμείς είναι το συνολικό όγκο αυτών των μηνυμάτων και αμέσως μετά την αποστολή, την επιστροφή του μηνυμάτος, αυτό διαγράφεται. Εάν θέλαμε να βάλουμε κόφτη, όπως ακούστηκε από κάποιους, δηλαδή να ξέρουμε αν κάποιος επιχειρεί 2 ή 3 φορές να χρησιμοποιήσει τον ίδιο αριθμό για να μπορέσει να παρατείνει την παραμονή του στην αγορά, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να κρατάμε τα μηνύματα, να κρατάμε στη μνήμη, να κρατάμε αρχείο. Ναι. Δεν το θέλαμε, δεν το κάναμε και βεβαίως ταυτόχρονα δεν θα ήταν και καθολική αυτή η απόφασή μας, με την έννοια ότι όποιος χρησιμοποιεί τον έγχαρτο τύπο δεν θα μπορούσε επίσης να διαφεύγει του ελέγχου. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, ξέρετε, εμείς βάλαμε ένα πλαίσιο το οποίο καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορεί να είναι απόλυτα δεσμευτικό και ελεγκταίο ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Αλλά βάλαμε το πλαίσιο για να μπορέσει και ο καθένας να λειτουργήσει μέσα σε αυτό, τηρώντας τους κανόνες, οι οποίοι τελικά έρχονται ως αποτέλεσμα, αν δεν τους στηρείς, αρνητικό για τον ίδιο τον εαυτό κάποιο, για τον ίδιο, αλλά και για τους δικούς του. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι ο καθένας με τη συνείδησή του
επιλέγει τον τρόπο που θα αξιοποιήσει και θα λειτουργήσει στα μέσα που του δίνουμε, παραμένει ένα στοιχείο σοβαρό για την αξιολόγηση συνολικά. Ναι. Είναι προφανώς ότι πρέπει να υπάρχει και καλοπιστία μέσα σε όλη αυτή την αλυσίδα. Διαφορετικά, με το παραμικρό φαίνεται ότι τεινάζουμε την κατάσταση στον αέρα. Και είναι αντιστρόφως ανάλογα τα μεγέθη. Δηλαδή, λίγοι αρκούν για να κάνουν πολύ μεγάλη ζημία. Αυτό είναι το κακό. Και κοιτάξτε, τα υπουργεία, το αρμόδιο Υπουργείο είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Ανάπτυξη ότι αν τελικά δούμε ότι δεν τηρούνται τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει κάποιος για τις 2 ώρες για να κάνει την αγορά του ή οτιδήποτε άλλο, αυτά θα αξιολογηθούν εκ νέου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει όλοι μας και αυτοί οι λίγοι έτσι να συνειδητοποιήσουν ότι τελικά βλάπτεις και τον εαυτό σου σε αυτό που σου δόθηκε δυνατότητα να κάνεις, αλλά τελικά δεν θα μπορείς να το κάνεις αν δεν τηρήσεις τους περιορισμούς οι οποίοι τίθεται. Το άλλο το σενάριο που έπαιξε πολύ ψηλά τις προηγούμενες 2-3 μέρες για χρονομέτρηση στις εξόδους μας μέσω άλλης πλατφόρμας του Υπουργείου Εμπορίου είναι ζωηρό, υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Έχει απομακρυνθεί και αυτό ως μια επιλογή αρκετά. Για τον λόγο που ανέφερα προηγούμενα, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι καθολική η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου για όλους όσους θα προσέλθουν στην αγορά, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούν κάποιοι το χαρτί, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και όλα τα κινητά τηλέφωνα της τεχνολογίας που χρειάζεται για να υποστηρίξουν μια τέτοια ίσως εφαρμογή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ήταν πολλά τα ζητήματα τα οποία σε μια τέτοια λύση θα υπήρχαν. Οπότε θεωρώ ότι απομακρύνεται σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο μας, και αυτός είναι ο ρόλος του, θα υποστηρίξει τεχνικά όποια απόφαση υπάρξει. Αλλά πρώτα βλέπουμε όλες τις παραμέτρους και θέλουμε πραγματικά με την όποια απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων να βοηθούμε την αγορά, να βοηθούμε τον έλεγχο. Αλλά δεν μπορούμε να υπάρχουν ζητήματα σαν αυτά που σας ανέφερα και εμείς παρά τα αυτά να προχωράμε. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μου κλέψατε την ερώτηση. Δηλαδή, ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς μπαίνετε στη διαδικασία να προτείνετε ή περιμένετε να ζητήσουν κάτι τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί στην εποχή μας πλέον, ό,τι και να θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αν σας ζητήσει συγκεκριμένα κάτι η πολιτική προστασία, προφανώς εσείς θα τις το παράσχετε, έτσι. Βεβαίως θα το παράσχουμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα μέσω των πολύ συχνών συνεργασιών να κάνουμε προτάσεις και εμείς. Το 13.033 είναι μια πρόταση, ήταν μια πρόταση από το Υπουργείο μας, η οποία μάλιστα υλοποιήθηκε μέσα σε πολύ λίγες ώρες και έχει πάρει και τα εύσημα μας μια πολύ καλή πρακτική στην αντιμετώπιση του COVID πανευρωπαϊκά. Ναι, ναι. Το λέω με την έννοια ότι αν κεντρικά ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, ζητήσει σκλήρινση και ζητήσει εφαρμογές οι οποίες θα σφίξουν το πλαίσιο, είναι εύκολο να δημιουργηθούν. Από αυτή την άποψη το λέω. Πάντα υπάρχουν οι τρόποι και οι τεχνικές. Πρέπει όμως να υπηρετηθούν οι γενικές αρχές που ανέφερα προηγούμενα και οι γενικές αρχές να κάνουν και με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βεβαίως με την καθολικότητα, γιατί η καθολικότητα έχει να κάνει και με την ίση αντιμετώπιση του καθενός από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Νομίζω ότι το πλαίσιο είναι αρκετό. Αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει ο καθένας από εμάς να πράξει είναι να προσπαθήσει να το τηρήσει έτσι ώστε και τις ζωτικές του ανάγκες να τις ικανοποιεί, αλλά ταυτόχρονα και τη δημόσια υγεία να την προστατεύει. Να αυτορυθμιστεί κατά κάποιο τρόπο. Πάντως στον κόσμο αυτό γίνεται. Ναι. Κύριε Υπουργέ, να πάμε λίγο στα εμβόλια. Υπάρχει προφανής αριθμία. Εδώ βέβαια υπάρχουν κατά βάση εξωτερικά ζητήματα, δηλαδή η ροή των παραλαβών, παραγγελιών και παραλαβών είναι δεδομένο ότι έχουμε έναν απόλυτο πόλεμο πλέον σε εξέλιξη. Αν αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο και πάμε μόνο στα καθημάς, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής εξελίσσεται έτσι όπως την είχαμε προγραμματίσει. Δηλαδή, αν δει κάποιος τις ανακοινώσεις οι οποίες είχαν προαγγελθεί για τον Ιανουάριο, είναι ότι μέσα στον Ιανουάριο θα φτάσουμε τις 20.000 τους 20.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Είναι ένα νούμερο το οποίο το έχουμε αγγίξει και νομίζω ότι σε αυτόν τον στόχο είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι. Ταυτόχρονα έχει ξεδιπλωθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα και ξεκινήσαμε έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα που προσθέθηκαν με τα κέντρα υγείας, άρχισαν οι εμβολιασμοί στα νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων, το οποίο γίνεται άνευ ηλικιακού ορίου, ακριβώς για να αυτά τα νησιά να μπορέσουν να εμβολιαστούν όλοι οι κάτοικοι που διαμένουν εκεί. Έχουμε 660 με 670.000 ραντεβού σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα, και το σημαντικό είναι ότι είναι διασφαλισμένες οι δόσεις για όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι
θα πρέπει μια, ότι ιδίω όταν γίνεται η πρώτη δόση να είναι διασφαλισμένη και η δεύτερη δόση, ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα, όποιο κλείνει ραντεβού μέσω τη πλατφόρμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι δεδομένο ότι του αντιστοιχεί και δεύτερη δόση για να ολοκληρωθεί ο εμβολιαστικό κύκλο, έτσι. Ακριβώς κάνουμε αυτόν τον προγραμματισμό. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, γιατί αλλιώς θα είναι άσκοπος ο εμβολιασμός της πρώτης δόσης. Οπότε είναι πάντα διασφαλισμένη η δεύτερη. Έχουμε κάνει μέχρι σήμερα 251.000 εμβολιασμούς και καταφέραμε και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, με την βοήθεια των ανθρώπων, των υγειονομικών που δουλεύουν στα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και με μια εφαρμογή την οποία κάναμε εμείς, μια σκέψη μάλλον που είχαμε. Υπάρχει ένα σχέδιο αναπλήρωσης των εμβολίων που ίσως χάνονταν, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να προσέλθουν στο εμβολιαστικό κέντρο για οποιοδήποτε λόγο. Οπότε, όταν κάποιος δεν μπορεί, γιατί είναι η μεγάλη ηλικία αυτή που προσέρχονται κυρίως και μπορεί να έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε λόγω καιρικών συνθηκών είτε οποιοδήποτε άλλου λόγου, αναπληρώνουμε λοιπόν αυτά τα εμβόλια για να μην χαθούν αυτές τις δόσεις από άντρες των αστυνομικών τμήματων ή του στρατού της κάθε περιοχής. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς το οποίο και ο δούλεψε. Δούλεψε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ελάχιστες χαμένες δόσεις, πραγματικά ελάχιστες, και αυτό μας κατατάσσει εμάς και τον Καναδά στις δύο χώρες οι οποίοι έχουν καταφέρει να έχουν μηδαμινές σχεδόν απώλειες δόσεων. Mm-hmm. Τώρα, κάποιος που έχει πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, με το σημείο, το εμβολιαστικό κέντρο που του δίνει το σύστημα στο ραντεβού του. Υπήρξαν κάποια ζητήματα, παραδείγματος χάρη κάποιοι έπρεπε να κάνουν 15, 20 ή 30 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο εμβολιαστικό κέντρο, και υπήρξαν και κάποια άλλα τα οποία ήταν πιο τραβηγμένα, δηλαδή να υπάρχουν ραντεβού σε άλλους νομούς. Αυτά τα ζητήματα θέλω να μου πείτε πώς προέκυψαν, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας κανόνας, και πώς αντιμετωπίζονται. Κοιτάξτε, τις πρώτες ημέρες, όπως άλλωστε είχαμε προαναγγείλει, ακριβώς επειδή είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της εφοδιαστικής αυτής αλυσίδας, ξέραμε ότι θα υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα αντιμετωπίσαμε όμως, νομίζω, μεγάλη επιτυχία όλα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους κάποιοι έπρεπε να μετακινηθούν αρκετά μακριά ήταν επειδή για την αρχή δεν είχαν ξεκινήσει όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Αλλά ένας δεύτερος είναι ότι επειδή το σύστημα εντόπιζε το κοντινότερο εμβολιαστικό κέντρο με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα, υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου ο ταχυδρομικός κώδικας μπορεί να εξυπηρετεί και από τον όμορο νομό περιοχές. Mm-hmm. Οπότε, με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα, ο οποίος αναγραφόταν στην διεύθυνση κατοικίας του προς εμβολιασμό συμπολίτη μας, μπορούσε το σύστημα να αναγνωρίσει ένα τέτοιο εμβολιαστικό κέντρο που ήταν σε άλλο νομό, ίσως όχι πολύ μακριά, αλλά σίγουρα σε άλλο νομό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα μέχρι τρεις μέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, το οποίο αρχικά κλείνει κάποιος, να ζητήσει την αλλαγή και του εμβολιαστικού κέντρου. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την πλατφόρμα, είτε μέσα από τα φαρμακεία, είτε μέσα από τα ΚΕΠ της χώρας. Ναι. Οπότε είναι μια μορφή ένσταση, είναι αυτό δηλαδή, και κλεισίματος νέου ραντεβού, κάπως έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι ένσταση, θα σας πω για τις ενστάσεις. Αυτό είναι η απλή αλλαγή του προτινόμενου σημείου, μάλιστα, είτε της ημερομηνίας. Ναι. Γίνεται άμεσα πάντως, έτσι, δηλαδή είναι άμεση η εξυπηρέτηση. Αυτό γίνεται την ίδια στιγμή. Αυτό που αναφέρεστε εσείς και το οποίο υπάρχει ως δυνατότητα με βάση την πλατφόρμα μας, το βρίσκει κανείς με τη λέξη αίτηση, ουσιαστικά είναι είτε ένσταση είτε αίτηση, είναι για τις περιπτώσεις εκείνες όπου, παρόλο που φαίνεται ότι τα βήματα ακολουθούνται όπως πρέπει, παρόλα αυτά είτε το σύστημα δεν αναγνωρίζει και δεν δίνει ραντεβού σε κάποιον που το δικαιούται, mm-hmm, είτε υπάρχει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Αυτά, ξέρετε, τα ζητήματα προέκυψαν κατά βάση είτε επειδή κάποιοι είχαν δύο αριθμούς ΑΜΚΑ. Ξέρετε, είναι μια ευκαιρία όλο αυτό και μια αφορμή και γίνεται μια εκαθάριση των αρχείων. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες λίγες τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Είτε κάποιος είχε εσφαλμένο ΑΜΚΑ αναγραμμένο χωρίς ευθύνη δική του, γιατί έτσι είχε καταχωρηθεί όταν ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα ΑΜΚΑ στη χώρα. Mm-hmm. Είχαμε βέβαια και αιτήσεις από κάποιους οι οποίοι, ενώ δεν είχαν κατά την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού την προτεραιότητα να εμβολιαστούν, αυτοί πίστευαν ότι με βάση την επαγγελματική του ιδιότητα ή οτιδήποτε άλλο έπρεπε να είναι στις λίστες. Οπότε κάνανε μια τέτοια αίτηση, την οποία βεβαίως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε αρνητικά, καθώς την προτεραιότητα τη βγάζει η Εθνική Επιτροπή. Ναι. Αλλά από τις 12.000 περίπου τέτοιες αιτήσεις που είχαμε, ενστάσεις, πέστε, οι λίγες εξ αυτών ήταν αυτές που χρήσανε πραγματικά μια άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση, κάποιες λίγες εκατοντάδες, και ήδη έχουν αρχίσει και απαντώνται και λύνονται
πολλά από τα προβλήματα τα οποία ήταν χρόνια και απλά βγήκαν μπροστά μας τώρα. Ναι. Τώρα, αν κάποιος θέλει να προχωρήσει στην αίτησή του και δεν έχει ΆΜΚΑ, γιατί ετέθηκε αυτό ως ζήτημα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς μετά από τόσα χρόνια κάποιοι μπορεί να μην έχουν ΆΜΚΑ, αλλά τέλος πάντων μπορεί να, να φαίνεται περίεργο μόνο στο δικό μου το μυαλό και να μην είναι. Όχι, να σας πω περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος ΆΜΚΑ. Μπορεί να υπάρχει ένας κάτοικος εξωτερικού που δεν είχε ποτέ ΆΜΚΑ, ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε για λίγους μήνες και θα επιστρέψει. Αυτός δεν έχει ΆΜΚΑ. Αν μείνει και είναι εδώ κάτοικος, φυσικά και θα βγάλει κανονικό. Αλλά επειδή θα είναι εδώ για κάποιους μήνες, είτε είναι ένας Ευρωπαίος πολίτης που βρίσκεται με άδεια εδώ εργασίας, γιατί δουλεύει σε μια εταιρεία και θα μείνει 5-6 μήνες στη χώρα, αυτός δεν έχει ΆΜΚΑ. Αλλά όλοι αυτοί πρέπει να τους δοθεί δυνατότητα να εμβολιαστούν, καθώς καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία του εμβολιασμού θα έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία όσο το δυνατόν περισσότεροι από εμάς εμβολιαστούμε. Οπότε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους δίνεται η δυνατότητα ενός προσωρινού αριθμού, προσωρινού ΆΜΚΑ θα το πούμε, με το οποίο θα νομοθετηθεί τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα χρησιμοποιείται μόνο για τον εμβολιασμό. Με αυτό θα έχουν μόνο τη δυνατότητα εμβολιασμού, δεν θα χρησιμοποιεί σε τίποτα άλλο. Θέλω να μου πείτε αν θα προχωρήσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τι βλέπετε, φαίνεται να το καλοδέχεται η Ευρώπη. Ακούω ότι οι αντιδράσεις από κράτη-μέλη και από την Κομισιόν είναι θετικές. Εσείς τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Θεωρώ ότι μόλις το επόμενο διάστημα αρχίζει να εμβολιάζεται όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αυτή η συζήτηση θα γίνει πάλι πιο έντονη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση, η οποία πέραν όλων των άλλων διευκολύνει πολύ και τη χώρα στον προσανατολισμό της και εννοώ τον τουρισμό. Ουσιαστικά τι είναι αυτό το πιστοποιητικό? Είναι η δυνατότητα για κάποιον που εμβολιάστηκε να μην υποστεί όλος εκείνος τις ελέγχους ή τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μεταβεί από μια χώρα σε μια άλλη. Δηλαδή το τεστ που πρέπει να φέρει μαζί του, την καραντίνα την οποία πιθανώς θα πρέπει να παραμείνει. Και ουσιαστικά είναι μια διευκόλυνση της μετακίνησης του. Δημιουργούμε δηλαδή μια αλωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι βοηθάει πάρα πολύ στην μετακίνηση, βοηθάει πολύ στον τουρισμό. Και συγχρόνως δεν αποκλείει κανένα, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθείς ούτως ή άλλως, απλά σου δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθείς πιο γρήγορα και να μην υποστείς τις προηγούμενες ταλαιπωρίες. Ναι, η ένσταση των δυσφορούντων για το συγκεκριμένο αντιλαμβάνεστε ότι είναι ότι ουσιαστικά με έναν έμεσο τρόπο τους οδηγεί το σύστημα σε έναν υποχρεωτικό εμβολιασμό, ενώ έλεγε όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις παντού, μάλλον όχι και άλλες, ότι δεν θα είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Κοιτάξτε, όχι, δεν συμφωνώ με αυτή τη θέση. Όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί και είναι δικαίωμα και επιλογή του, άσχετα που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει πραγματικά να εμβολιαστούμε όλοι μας, θα μετακινηθεί κάνοντας το τεστ το οποίο προβλέπεται για τις μετακινήσεις σε άλλες χώρες. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα. Αυτό το τεστ που είναι υποχρεωτικό να κάνει, γιατί δεν είναι μόνο για τη δικιά του υγεία, είναι και για την προστασία της υγείας των άλλων. Κάνοντας λοιπόν αυτό το τεστ 72 ώρες πριν, θα μπορέσει να μετακινηθεί. Απλά όποιος είναι εμβολιασμένος δεν θα χρειαστεί να το κάνει. Δεν νομίζω ότι μπαίνουν τέτοια ζητήματα και η κουβέντα νομίζω ότι έχει εξαντληθεί αυτή. Είναι απλά η δυνατότητα σε κάποιον που εμβολιάστηκε. Και να θυμίσω και κάτι εδώ. Αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, ξέρετε, οι πρώτοι που εμβολιάζονται σε όλο τον κόσμο είναι αυτοί που είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι αυτοί που είναι ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή ουσιαστικά η πρώτη ομάδα αυτών των ανθρώπων είναι αυτοί που είναι ταλαιπωρημένοι. Τους δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα να μετακινηθούν χωρίς μια πλέον ταλαιπωρία. Από τη στιγμή που μπορούμε το πιστοποιητικό αυτό να μπορέσουν να πάνε όπου επιθυμούν. Πώς βλέπετε τον πόλεμο που εξελίσσεται με την Μεγάλη Βρετανία στην τελευταία φάση, γιατί εδώ μιλάμε για τον πόλεμο και κρατών, όχι μόνο και επιχειρήσεων, γιατί στην άλλη περίπτωση δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ήταν ζήτημα μόνο κρατών, βιομηχανιών. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε ουρές από το Brexit και όλο αυτό το μέτωπο το οποίο άνοιξε. Τι λέτε? Κοιτάξτε, εγώ είμαι αισιόδοξος τελικά, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολλές εναλλακτικές και όπως βλέπετε θα υπάρχουν και άλλες αδειοδοτήσεις, έτσι ώστε θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να καλύψει τον πληθυσμό της. Αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Εάν δεν εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, καμία χώρα δεν θα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής για την πλήρη λειτουργία έτσι όπως τη γνωρίζαμε από πριν. Είναι λοιπόν καλό να συμβάλλουμε όλοι με βάση τη λογική, με βάση τις συμβάσεις, με βάση τις προτεραιότητες οι οποίες ξέρετε εξαρτώνται και από το τι έχει προσφέρει κανείς αυτή την προσπάθεια
του εμβολιασμού. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει την έρευνα. Έχει κάνει συμφωνίες, έχει προδεσμεύσει ποσότητες. Αλλά το βασικότερο για μένα είναι ότι ακριβώς έχει χρηματοδοτήσει όλη αυτή την έρευνα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση, καθώς είναι τελικά συμφέρον όλων να εμβολιαστούν όσο πιο γρήγορα, όσο το δυνατόν περισσότεροι. Και θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας βεβαίως να καλύψει τους επόμενους μήνες τις ανάγκες της. Διαρροές υπάρχουν πάντως, έτσι νομίζω ότι είναι προφανές. Κοιτάξτε, θα διαπιστωθούν και θα αξιολογηθούν όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι προφανές και δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει, θα γίνει. Εγώ ξέρω ότι το πρόγραμμά μου αυτή τη στιγμή για τη χώρα, το πρόγραμμά μας για τη χώρα μου τηρείται. Και θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εγγενείς δυσκολίες που διαχρονικά έχει θα μπορέσει να βρει τη λύση και να αξιώσει αυτό που δικαιούνται οι κάτοικοι της, οι φορολογούμενοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πλήρωσαν και την έρευνα για το εμβόλιο. Πάντως, επί του παρόντος δεν ανησυχείτε. Δηλαδή, μου αφήνετε την αίσθηση ότι όποιος χαμένος χρόνος στο σχεδιασμό και στην υλοποίησή του μπορεί να καλυφθεί άμεσα. Έτσι πιστεύω και πιστεύω πραγματικά ότι μετά τις 10-15 Φεβρουαρίου η εικόνα θα είναι διαφορετική παντού. Να ρωτήσω δύο άλλα πράγματα της τελευταίας στιγμής, γιατί έχει αρχίσει να μας πιέζει και ο χρόνος. Θέλω να μου πείτε αν θα έχετε κάποια εμπλοκή στο επόμενο στάδιο της εκαθάρισης και απονομής συντάξεων. Κοιτάξτε, το Υπουργείο μας είναι στη διάθεση όλων των Υπουργείων για όποια προτεραιότητα έχουν. Πολύ δε περισσότερο στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς καταλαβαίνετε ότι η απονομή των συντάξεων είναι η γρήγορη μάλλον εκαθάριση των παλαιών συντάξεων και η απονομή τους. Είναι ένα στοίχημα συνολικά της κυβέρνησης, αλλά ένα εθνικό στοίχημα θα έλεγα. Οπότε με τη δυνατότητα που έχουμε να προσφέρουμε κάποιες λύσεις τεχνικές, είναι βέβαιο ότι θα είμαστε αρρωγοί όπως ήμασταν, αλλά ίσως και ακόμα πιο στενά το επόμενο διάστημα στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Και κάτι τελευταίο, η βόμβα που ρίξατε πριν από κανένα δυο μέρες για ίδρυση εταιρείας με ένα κλικ, τι είναι? Είναι μια βόμβα η οποία δεν θα προκαλέσει πανικό, θα προκαλέσει χαμόγελα και θα ικανοποιήσει κόσμο. Το επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε πραγματικά, να προσθέσουμε στο gov.gr και την δυνατότητα έτσι, ίδρυσης εταιρείας ή έναρξης ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας με έναν πολύ απλό και γρήγορο τρόπο, χωρίς καμία μετακίνηση από το σπίτι, από τον υπολογιστή. Νομίζω ότι πλέον ο κόσμος μπορεί και απολαμβάνει το προνόμιο μέσα από τον υπολογιστή του να διεκπρώνει πάρα πολλές υποθέσεις με το δημόσιο. 1.100 είναι περίπου αυτές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο gov.gr από τις 501 με τις οποίες ξεκινήσαμε αρχικά, οι οποίες υπήρχαν και τις συγκεντρώσαμε. Και πραγματικά το επόμενο διάστημα, άσχετα από την ανάγκη να καλύπτουμε και τις εκκρεμότητες οι οποίες δημιουργούνται από την αντιμετώπιση του κορονοϊού, θα κάνουμε και τα βήματα τα οποία όλοι περιμένουν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εσείς να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε σε λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.